όλα τα προβλήματα με τη συμμετοχή όλων. Εάν δεν, γίνει, δεν περάσουμε από αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό είναι δύσκολη η αυτοδίκηση τη πολύ επίπεδης και τη πολύ ωραία συζήτηση για αποτελέσματα, δεν μπορούμε να εξισορροπήσουμε το, το γενικό ζήτημα. Προηγουμέ... Η... Προηγουμένω αναφερθήκατε στο κέντρο τη Αθήνα. Ε... Περισσότερο έχει επικριθεί η Δημοτική Αρχή αλλά δευτεροβόντως, σε πολύ μικρότερο βαθμό, αλλά υπαρκτό, έχει επικριθεί και η περιφέρεια για την εικόνα του κέντρου. Έχουμε καταστηματάρχες οι οποίοι διαμαρτύρονται για συνεχή υποβάθμιση. Έχουμε περιοχές που κακά τα ψέματα έχουν εγκυτοποιηθεί του ιστορικού κέντρου. Εκεί έχει δοθεί... Η περιφέρεια Αττικής έχει κάνει μελέτε σε βάθο για αυτά τα ζητήματα και για το μεταναστευτικό και για τα εγκατελειμμένα κτίρια και για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στο κέντρο ήδη από το 2007. Έχουμε κάνει τι προτάσει μα, δεν έχουμε εισακουστεί. Μία από τι προτάσει θα την έχετε ακούσει όσον αφορά τα κτίρια τα εγκατελειμμένα ήταν αυτά που ανήκουν στο δημόσιο, που είναι εκατοντάδε στο κέντρο τη Αθήνα, να δοθούν στι περιφέρειες και στου Δήμου για να τα χρησιμοποιήσουν. Για τις υπηρεσίες τους. Ενδεικτικά μπορείτε να μας πείτε κάποιες περιοχές τι εννοείται, δηλαδή κεραμικός... Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν κτίρια, είτε είναι παλαιότερα, είτε είναι νεότερες αρχιτεκτονικές. Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν εγκατελειμμένα κτίρια, στα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει εστίες μόλυνσης και εστίες ας πούμε, παρανομιών, από την άποψη ότι πάνε κάποιοι παρανόμως και εγκαθίστανται στο, στα κτίρια αυτά, διαμένουν και διάφορες τέτοιες καταστάσεις έχουμε επιμείνει σε αυτό το ζήτημα, δυστυχώ δεν έχουμε εισακουστεί. Έχουμε καταθέσει προτάσει συγκεκριμένε για το πώ θα γίνει η μείωση των ενοικίων, για το πώ θα μπορούν να μεταφερθούν οι υπηρεσίε, για το πώ θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, άρα να αναζωογονηθούν αυτοί οι χώροι. Επίση, έχουμε κάνει διάφορε σημαντικέ παρεμβάσει όσον αφορά στο σχεδιασμό και μία από αυτή ήταν μια συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή για ένα στρατηγικό σχεδιασμό ένα στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό για να φτάσουμε σε μια βέλτιστη λύση του προβλήματος του, του κέντρου της Αθήνας. Στηρίχτηκε και στις βασικές αρχές που είχε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας και ο στρατηγικός σχεδιασμός που παρουσίασε. Σας λέω, χρειάζεται καθημερινή δουλειά. Υπάρχει αυτή η μεγάλη παρέμβαση που συγχρηματοδοτούμε και εμείς που είναι η παρέμβαση του Rethink Athens, που θα αλλάξει, που συμμετέχει και ο Δήμος, συμμετέχει και η Περιφέρεια, συμμετέχει και ο Ιδιωτικός Φορέας, που θα αλλάξει άρδιν την εικόνα του κέντρου. Αλλά υπάρχουν σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν και θα είμαστε στη διάθεση να, να χρηματοδοτήσουμε, αρκεί να υπάρχει η, η απαραίτητη... Ε, πρόταση που, πρόταση που, θα, που, θα, που θα είναι ικανή ας πούμε, να μας ανοίξει τα κίνητρα αυτά. Μία λέω, μία από τις προτάσεις που κάναμε, η οποία είναι πολύ σημαντική για μένα, αν και ακούγεται απλοϊκή, είναι αυτή. Η επαναχρησιμοποίηση των κτηρίων. θα μειώσει τα κόστη των ενοικίων που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Αττικής για τα δικά της κτίρια και άλλων οργανισμών, έτσι, και... Αυτή η περιουσία δεν θα κάθεται. Εννοείται και τα κτίρια ε, των αμπελοκήπων και το κτίριο Στυλοφόρος Συγκρού αυτά εννοείται. Βεβαίω, ναι. Η περιφερειακή έχει πληθώρα υπηρεσιών και άλλοι όπως και ο Δήμος που αναφέρατε. Mm. Οι οποίε είναι εγκατεστημένε σε ιδιωτικά κτίρια και είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε νίκαια. Αν και καταφέραμε μέχρι, μέσα σε αυτή την τριετία αυτά τα έξοδα να τα κατεβάσουμε πάρα πολύ, άνω του 60%, όμω καθημερινά ψάχνουμε να βρούμε τρόπου να λύσουμε το, το στεγαστικό μα ζήτημα. Έτσι, γιατί έχουμε κατηγορηθεί ότι δεν έχουμε και κτηριακή πολιτική. Και λέω. Τα ενίκεια τα έχουμε μειώσει. Κάναμε προτάσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πρόταση για την Ανατολική Αττική με το κτίριο Γαβαλά, mm. στο οποίο δεν εισακουστήκαμε. Δεν βρέθηκε μια λύση ώστε να πήγαινε η περιφέρεια να το αγοράσει και να λήξει αυτή η υπόθεση και να έχουμε μια μεγάλη εγκατάσταση να, ε, να βάλουμε όλε τι υπηρεσίε μα μέσα. Λοιπόν, θα ρωτήσω και κάτι τελευταίο με την ελπίδα ότι θα μα δώσετε μια είδηση. Τελικά ο κύριο Γουρό θα κατέβει. Ξέρω ότι είναι λίγε οι πιθανότητε να μου απαντήσετε σαφώ, αλλά την κάνω την ερώτηση. Κοιτάξτε. Ε... ή να περιοριστούμε σε αυτά που είπε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρόσφατα. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο νομίζω ότι δήλωσε ότι είμαστε παρόντε και το δηλώνουμε όλοι μα αυτό. Είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων. Να τελειώσει η συνδιάσκεψη που έχουμε των περιφερειών. Εννοείται η πανευρωπαϊκή να ανακοινωθεί και το να ανακοινωθεί και πότε θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Λοιπόν, και χρόνος υπάρχει. Νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και πολλά διαδικαστικά θέματα που πρέπει να κλείσουν, εμείς είμαστε και αυτοί οι οποίοι παρακολουθούμε και οργανώνουμε και τις, τις εκλογές στην πράξη δηλαδή, πρέπει να οργανώσουμε και πολλά άλλα ζητήματα, θα έρθει ο χρόνος που θα γίνουν οι ανακοινώσει. Ε, για την ώρα νομίζω ότι διαμορφώνεται μια... Ε, έχει διαμορφωθεί ήδη μια πολιτική κατάσταση με την ανακοίνωση των διαφόρων υποψηφιωτήτων, είτε από κόμματα και από άλλους φορείς, θα έρθει η στιγμή που και εμείς θα, θα κινηθούμε. Ανεξαρτήτως των σχεδιασμών του κυρίου Σγουρού, που μπορεί να είναι ο Α ή ο Β, έτσι κι αλλιώς θα ανακοινωθούν σύντομα, εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή τη συγκέντρωση υποψηφίων για την περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ένα στέλεχος πρώτης γραμμής, κυρία Δούρου. Ο πρωθυπουργό ο ίδιο έκανε την πρόταση, την αποδέχθηκε ο κύριο Κουμουτσάκο, έρχεται, κατεβαίνει. Ο... Είναι, είναι λάθο να υπάρχει πολιτικοποίηση. Το λένε όλοι πλέον. Το λέγαμε οι αυτοδιοικητικοί Μια... από παλιά. Δεν το βλέπετε να υπάρχει στον έντονη πολιτικοποίηση. Όλοι προερχόμαστε από πολιτικού χώρου. Όλοι έχουμε το στίγμα μα, όλοι έχουμε το, έτσι, την ιδεολογική μα αντίληψη. Όμω το αφήνουμε έξω από την διαχείριση της καθημερινότητας του πολίτη. Νομίζω ότι η αυτοδίκηση είναι ένα βήμα μπροστά σε αυτά τα ζητήματα. Ε, επίσης θέλω να πω ότι ήδη στις περασμένες εκλογές πριν 3,5 χρόνια ήδη διαμορφώθηκε ένα κλίμα στους πολίτες και οι πολίτες έχουν την κατεύθυνση να ψηφίσουν ή να διαλέξουν, άμα θέλετε, τους εκπροσώπους με βάση το ποιο είναι αυτός που μπορεί να τους παράγει έργο και να τους δώσει αποτελέσματα. Νομίζω ότι η πολιτική, η καθαρά πολιτική αντιπαράθεση, η κομματική αν θέλετε αντιπαράθεση, δεν έχει λόγο σε αυτέ τι περιπτώσει. Πάντω δεν θα διαφωνήσετε εκλογές. ότι διαμορφώνεται ένα σκηνικό με φόντο τη επιδίωξη των κομμάτων. Δηλαδή πλέον είναι φανερό ότι το βράδυ του πρώτου και του δεύτερου γύρου μαζί με τι ευρωεκλογέ είναι ε, λάθος λάθο τακτική αυτή. Θα συζητείτε. Είναι λάθο τακτική. Γιατί κόσμια. πρέπει να δούμε ότι δεν είναι μόνο οι εκλογέ. Το ορόσημό μα δεν είναι οι εκλογέ. Το ορόσημό μα είναι η επόμενη πενταετία. Η πενταετία είναι από το 2014 μέχρι το 2019. Δεν είναι μόνο η ημέρα των εκλογών. Όποιοι έχουν τέτοιου σχεδιασμού, νομίζω κάνουν λάθο. Λοιπόν, κύριε Σπονδυλίδη, νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία για ένα ευρύ θεματολόγιο. Είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που, που διαχειρίζεται η περιφέρεια Αττικής εάν δω κάποια λακκούβα εδώ γύρω ή κάποιο χαλασμένο σηματοδότη, θα ενημερώσω τι υπηρεσίε σα. Γίνεται καθημερινά, να είστε καλά. Υπηρεσιακά, όχι, δεν εννοώ. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, άλλη μια εκπομπή για την περιφέρεια Αττική ολοκληρώνεται. Ήταν μαζί μα ο αντιπεριφερειάρχη Αττική με αρμοδιότητα για ζητήματα υποδομών, ο κύριο Θανάση Πονδυλίδη. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα στο web tv του για μία ακόμη εκπομπή με θέμα την περιφερεια Αττικής. Γεια σας.